Λοιπόν, 9 και 5 πήγε η ώρα. Με χαρά, μετά από πολλές προσπάθειες και από πολύ καιρό, μετά από μια συνάντηση στο αεροπλάνο από το Στρασβούργο, να καλημερίσω τον κύριο Παπά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Λοιπόν, κύριε Παπά, υπουργός Επικρατείας. Είναι υπουργός Επικρατείας και από τους ανθρώπους που, είναι, που ξέρει τα πράγματα τόσο καλά όσο κανένας άλλος μαζί με άλλους. Υπερβάλλεται. Λοιπόν, να μας πείτε καταρχήν τι συμφωνία κλείστηκε. Είναι σημαντικό αυτό να καταλάβουμε όλοι και... τι συμφωνία να... κλείστηκε. Πού ήμασταν και πού είμαστε. Να δούμε πού ήμασταν και τι πετύχαμε. Έτσι. Στις εκλογές πήγαμε με ένα ασφικτικό πλαίσιο διαμορφωμένο, το οποίο το είδαμε να γίνεται και αντικείμενο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, σε σχέση με το deadline της 28ης Φεβρουαρίου. Είχαν κάποια κλιμάκια στόχο να φτάσουν την Ελλάδα σε κατάσταση ασφυξίας, με την οικονομία της σε πολύ δύσκολη φάση και το τραπεζικό σύστημα με προβλήματα και τη νέα κυβέρνηση με πισόπλατες μαχαιριές να αναγκαστεί να υπογράψει μια συμφωνία η οποία δεν θα είχε τίποτα άλλο από την ολοκλήρωση του προηγούμενου προγράμματος. Και πρέπει να θυμίσουμε ότι και η επιμονή των εταίρων μας σε αυτή τη στρατηγική ήταν και ο λόγος που στα δύο πρώτα Eurogroup δεν είχαμε αποτέλεσμα. Έτσι δεν είναι? Διότι όταν ξεκίνησαν οι συζητήσεις και όλοι οι εταίροι, και εδώ δεν χρειάζεται να το κρύβουμε, μάλλον είχαν πιστεί από τον κύριο Σόιμπλε ότι θα έπρεπε, ο μοναδικός δρόμος θα ήταν να ολοκληρώσει το προηγούμενο πρόγραμμα. Αυτό μας έλεγαν ότι ό,τι έχετε υπογράψει. Αυτό θα ήταν οδυνηρό για την Ευρώπη, κύριε Χασαπόπουλο. Οδυνηρό με την έννοια ότι θα παραβίαζε την αρχή του διπλού σεβασμού. Η αρχή του διπλού σεβασμού, δηλαδή ο σεβασμός και στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους οποίους εμείς διαφωνούμε με κάποιους από αυτούς, όπως το σύμφωνο σταθερότητας, αλλά έχουμε πει ότι θα τους στηρίξουμε, αλλά και τους σεβασμούς στη δημοκρατία. Αν δηλαδή η γραμμή που θα επικρατούσε θα ήταν ότι η συμφωνία είναι συμφωνία, όποια δημοκρατική αλλαγή και αν επισυμβεί, αυτή η συμφωνία πρέπει να εφαρμοστεί, αυτό θα ήταν ένα οδυνηρό πισωγύρισμα για την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια μεταβατική περίοδο 4 μηνών. Η αξιολόγηση η οποία θα γίνει επί της παρατεταμένης συμφωνίας, και καλό άπαντες να διαβάσουν με λεπτομέρεια το κείμενο. Δεν υπάρχει το email Χαρδούβελ και τα προαπαιτούμενά του. Διαμορφώνεται μια λίστα με μεταρρυθμίσεις αυτή τη στιγμή, τις οποίες μαζί με τους εταίρους θα συμφωνήσουμε Δευτέρα-Τρίτη για να ξεκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες και να περπατήσει η τετράμινη συμφωνία. Οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων, οι εξωπραγματικοί, έχουν προφανέστατα αμφισβητηθεί, διότι συνδέονται με τις οικονομικές προοπτικές οι οποίες είναι υποσυζήτηση, και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή της νέας φάσης. Κάναμε ένα μικρό βήμα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν στην αντίθετη κατεύθυνση από τα βήματα που κάναμε πριν. Μες. Το θέμα του χρέους παραμένει ανοιχτό. Ωραία, τα πάρουμε ένα. Ένα, τα πάρουμε. Βεβαίως, θα τα πάρουμε. Σας ακούω. Να πάμε και να ξεκινήσουμε από το γεγονός για μένα τι θα βάλουμε εμείς τη Δευτέρα. Χθες είχαμε κυβερνητικό συμβούλιο, ήρθαν όλοι οι υπουργοί και αρχίζεται, από ό,τι είπε και ο κύριος Βαρουφάκης, να γράφετε αυτό που θα στείλουμε. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα? Θα είναι μέσα τα κόκκινα δάνεια? Θα είναι μέσα οι 100 δόσεις? Τι βάζει ως προαπαιτούμενο η ελληνική κυβέρνηση για να δεχτούν οι εταίροι? Θέλω να σας πω το εξής. Και στο Σύνοδο Κορυφής και στο τελευταίο Eurogroup υπήρξαν πάρα πολλά θέματα τα οποία δεν μπήκαν στο τραπέζι της συζήτησης. Ρητά ή άρρητα λοιπόν, και εμείς και οι εταίροι τα θεωρούμε αυτά ζητήματα εσωτερικής πολιτικής. Στο θέμα των 100 δόσεων, για παράδειγμα, εμείς ερχόμαστε και καταθέτουμε αυτή την πρόταση ως μια πρόταση αύξησης φορολογικών εσόδων. Και δηλώνουμε ευθαρσώς ότι αν υπάρχει κάποια καλύτερη ιδέα για το πώς θα φύγει η οικονομία μας από την καταστολή, είμαστε έτοιμοι να την ακούσουμε. Αυτό που δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε είναι να δέσουμε και τα δύο χέρια μας πισθάγκωνα και να περιμένουμε απλώς το πλήρωμα του χρόνου για να βρεθούμε σε μεγαλύτερα αδιέξοδα όταν θα ολοκληρωθεί το τετράμινο. Άρα θα πάει. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι μονόδρομος. Έτσι, δεν είναι δυνατόν να διανοηθεί κανείς όταν έχει πάνω στο τραπέζι μια ρύθμιση η οποία εκ των πραγμάτων δεν λειτουργεί και έχει αφήσει απ' έξω την πλειονότητα των ανθρώπων οι οποίοι έχουν
τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, να μην συζητάμε, τουλάχιστον και με έμφαση, εγώ θα σας έλεγα, με δεδομένα τα προβλήματα της οικονομίας μας, το πόσο αυτό το πρόβλημα θα το υπερβούμε. Ουσία, εμείς μιλάμε ακούστε στην να δει, ακούστε δηλαδή, να δείτε όμως. Με βάση την προεκλογική σας εκδοχή. Εκεί έρχομαι, κύριε Αναγνωστάκη, εκεί έρχομαι και λέω το εξής. Παράδειγμα, το θέμα των εργασιακών σχέσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις συνθήκες της προκρίνει τον κοινωνικό διάλογο. Δεν ετέθη αυτό το θέμα στις διαβουλεύσεις. Είναι θέμα εσωτερικής νομοθεσίας. Έτσι. Άρα νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό που προεκλογικά είπαμε και είχα και την ευκαιρία από το δικό σας κανάλι να πω εγώ, ότι μία πολιτική αλλαγή στην Ελλάδα θα αυξήσει τους βαθμούς ελευθερίας άσκησης εθνικής πολιτικής. Δεν ξεκινήσαμε από αυτό το σημείο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη αυτή η πορεία των τριών εβδομάδων, όπου είχαμε εμείς μία υποχρέωση να οργανωθούμε ως κυβέρνηση, να πατήσουμε στα πόδια μας, να ξεκινήσουμε τη διαπραγμάτευση και να βάλουμε και μπροστά τις μηχανές να δουλέψουν για να αρχίσουμε να παράγουμε κυβερνητικό έργο. Εγώ διαβάζω εδώ. Το Eurogroup δέχεται την αίτηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ για παράταση της κύριας συμφωνίας. Λέει ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν νομίζω ότι είναι. Εντάξει, για παράταση είναι σημείο που κρατήσει. Για παράταση της κύριας συμφωνίας για οικονομική βοήθεια. Μάλιστα. Η παράταση της δανειακής σύμβασης. Της κύριας συμφωνίας. Δεν λέει της δανειακής αυτή ακριβώς είναι η παράταση της δανειακής σύμβασης. Αυτό, έχει γίνει... αν μου επιτρέπετε, ναι, είναι και η οποία συνοδεύεται από μία σειρά υποχρεώσεων. Ναι. Which is by a set of commitments. Ο σκοπός της παράτασης είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Από ποιας αξιολόγησης και ποια... Με βάση τις δεσμεύσεις της τρέχουσας συμφωνίας. Με βάση τις δεσμεύσεις της τρέχουσας συμφωνίας. Οι δεσμεύσεις αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται και θα κατατεθούν στους θεσμούς. Και γιατί λέμε με βάση τις δεσμεύσεις της τρέχουσας συμφωνίας. Μα με βάση τις δεσμεύσεις ξεκινάς. Και βλέπει, είναι στο πνεύμα της κοινής δήλωσης Ντάισεμπλουμ Τσίπρα. Τι είπε ο Ντάισεμπλουμ στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής? Ότι θα δουλέψουν τα τεχνικά κλιμάκια για να βρεθεί το κοινό έδαφος. Ακριβώς αυτό. Και σας λέω τώρα, στην τέταρτη παράγραφο, ότι μιλάει για την αξιολόγηση της παρατεταμένης συμφωνίας. Όχι της υπάρχουσας και της προηγούμενης. Άρα λοιπόν θα έλεγα και θα συστήσω τουλάχιστον και κυρίως τους εδώ τυφλούς οπαδούς του μνημονίου να μην επενδύουν στην αποτυχία της κυβέρνησης και να μην προσπαθούν να επαναφέρουν ένα κλίμα κατάθλιψης στον κόσμο ότι τίποτα δεν άλλαξε και ότι όλα είναι τα ίδια, διότι αυτό αφορά μόνο τη δική τους πολιτική σωτηρία. Πάρα πολύ σύντομα και ήδη, και όπως αποτυπώνεται και στην κοινή γνώμη νομίζω, θα βρεθούν μπροστά στη βάσανο του να εξηγήσουν γιατί δεν κάνανε τίποτα τέτοιο αυτοί. Και έρχομαι εδώ και θα το πω έτσι, επιτρέψτε μου έτσι μία ικμάδα, ας πούμε, κομματικού πατριωτισμού. Εμείς προεκλογικά λέγαμε ότι δεν διαπραγματεύτηκαν διότι τα πιστεύανε. Άρα ας το πούν καθαρά. Δηλαδή ήταν ο κύριος Γεωργιάδης, τον οποίο είχα και την ευκαιρία στην εκπομπή σας να βλέπω καθώς περίμενα να μπω στο στούντιο, είναι σαφές ότι ο άνθρωπος αυτά τα οποία το μνημόνιο ήθελε να εφαρμόσει τα πίστευε. Δεν του συνέβησαν επειδή ήθελε κάποια τρόικα. Το 90%. Άρα λοιπόν νομίζω ότι... Είχε προσφέρει, τώρα για να το χαλαρώσουμε και λίγο, είχε προσφερθεί, αν και εσείς υπογράψετε μια συμφωνία, την εισηγηθεί και... Ωραία, εντάξει. Ακούστε να δείτε. Το είχε γράψει προχθές το Τεγαλά. Εντάξει, να χαλαρώσουμε. Εντάξει, για να χαλαρώσουμε. Έχουν την αξία. Για να πάμε στα πιο δύσκολα. Καμία αντίρρηση. Τα έξι να έχουν την αξία. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι εύκολος. Να ξέρετε. Έτσι. Όχι καθόλου εύκολο. Τελειώστε το σχόλιο σας. Είναι ένας πολιτικός αντίπαλος, τον οποίο σέβομαι, αλλά θέλω να πω ότι θα βοηθήσει τον πολιτικό διάλογο εντός της χώρας το να αφήσουμε λίγο την τρόικα απ' έξω και να μιλήσουμε για τις πολιτικές προθέσεις του κάθε πολιτικού χώρου. Κύριε Παπά, εσείς επειδή τα ξέρετε πολύ καλά και επειδή ξέρετε και το που βρίσκεται η κάθε συμφωνία ή και τι έχει από πίσω της. Το γεγονός ότι μας έχουν πάρει τα λεφτά του Χουσού και εσείς έχετε εξαγγείλει ότι τα κόκκινα δάνεια θα τα κάνετε με αυτά τα λεφτά. Ένα μέρος αυτών των χρημάτων. Ναι. Πώς θα λυθεί αυτός ο γόρτιος δεσμός? Τα λεφτά... Δεν θέλω να το εξηγήσουμε πάλι από την αρχή. Μισό κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις και εσείς και εμείς. Τα λεφτά του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ ρητά γράφεται ότι πάνε για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, μέρος των οποίων είναι και η ρύθμιση των κόκκινων δανείων. Αυτό που δεν έγινε είναι αυτό που άλλοι λέγανε πιο πριν, να είναι ένα μαξιλαράκι για να καλύψει ενδεχόμενο δημοσιονομικό ή χρηματοδοτικό εσείς κενό. Εσείς πώς θα το κάνετε με τα κόκκινα δάνεια? Εσείς το λέγατε αυτό. Όχι, ανάποδα. Εμείς λέγαμε ότι το ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ πρέπει να αξιοποιηθούν τα λεφτά για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Ωραία. Έτσι. Εντάξει, πώς θα το κάνετε με τα κόκκινα δάνεια? Δηλαδή, πώς θα τους πείσετε? Είπατε ότι για τις 100 δόσεις
Θα φέρω το επιχείρημα. Ωραία. Ότι θα πατάξω τη φοροδιαφυγή και θα αυξήσω τα έσοδα. Εξηγούμε για άλλη μια φορά. Εξηγούμε για άλλη μια φορά. Εμείς κομίζουμε προτάσεις οι οποίες μπορούν να βγάλουν την οικονομία μας από την καταστολή. Και διεθνώς, και εδώ θα έλεγα ότι πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε μια προσπάθεια να αντιστραφεί λίγο και το βέλος της ερώτησης, να ρωτήσουμε και τους εταίρους. Πώς σκέφτονται εντός του ευρώ η Ελλάδα να φύγει από την καταστολή και να μπει στην τροχιά της ανάπτυξης. Η ελληνική κυβέρνηση καταθέτει μια σειρά από προτάσεις. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε, με δεδομένο βέβαια, και αυτό θα ήθελα να το επαναλάβω σε όλους τους τόνους, ότι υπάρχουν θέματα κυριαρχίας, τα οποία αφορούν την εσωτερική μας πολιτική, που δεν αποτελούν κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Κύριε Παπά, όσο χρονικό διάστημα τώρα είμαστε εδώ σε αυτό το τραπέζι και μιλάμε τον τελευταίο χρόνο, ακούμε ότι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε μία αίσθηση για το πού θα πάνε τα πράγματα. Η αίσθηση λοιπόν που είχαμε πριν είναι ότι καταργώντας την Τρόικα και το Μνημόνιο δεν θα περιμένουμε έγκριση από αυτούς. Μας το είχαν πει πολλά στελέχη. Μας το είπε και λίγο πριν ο κύριος Πολάκης. Όταν ρωτήσαμε, θα γίνουν κάποιες προσλήψεις, θα το εγκρίνει η Τρόικα. Η αίσθηση που είχαμε είναι ότι δεν θα ήταν η διαδικασία αυτή. Ότι δηλαδή εδώ στην Ελλάδα θα κάναμε πράγματα χωρίς να έχουμε την έγκριση της Τρόικας. Αυτό τουλάχιστον καταλάβαινα εγώ. Να σας πω. Τώρα βλέπω ότι δεν ισχύει. Ακούστε με, κύριε Άννα. Τώρα βλέπω ότι θα υπάρχει για συζήτηση και θα εγκρίνει η Τρόικα. Να επανέλθω. Λοιπόν, υπάρχουν θέματα που αφορούν τη σχέση μας με τους εταίρους, που άπτονται κυρίως των δανειακών μας υποχρεώσεων, ενδεχομένως των δημοσιονομικών κενών ή των χρηματοδοτικών κενών, τα οποία πρέπει και οφείλουμε με τους εταίρους να τα συζητήσουμε, και υπάρχουν και θέματα εσωτερικής πολιτικής, τα οποία με πάρα πολύ καθαρό τρόπο μπαίνει αυτό το πράγμα στην απόφαση του Eurogroup και αυτό που μας χαροποιεί ιδιαίτερα, τα οποία άπτονται της πολιτικής βούλησης της ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι. Λέει ο κύριος Πολάκης θα προσλάβουν 500 γιατρούς. Δεν θα πρέπει. 15.000 προσλήψεις προβλέπονταν στον προηγούμενο προϋπολογισμό. Αυτή τη στιγμή το δικό μας σχέδιο πάει μέχρι τις 11.500 προσλήψεις. Έτσι, αφήνω απ' έξω το θέμα της δημόσιας όπου θα εγκριθούν αυτές οι προσλήψεις. Δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω με πώς και γιατί θα μπορεί αυτό το πράγμα. Οι προσλήψεις είχαν προεγκριθεί. Ακούστε με. Είναι σαφές ότι δεν διαμορφώνουν αρνητικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα και με αυτή την έννοια δεν εμπίπτουν σε αυτό που το κείμενο του Eurogroup ορίζει ως μονομερή ενέργεια. Έτσι. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ καθαρό και εν πάση περιπτώσει εδώ, ξέρετε, θα κριθούμε και όλοι μας. Και το λέω πρώτα και πρώτα για την ελληνική κυβέρνηση, έτσι. Δηλαδή και θα την καλωσορίσουμε και την κριτική και τον έλεγχο και την καλώς εννοούμενη αδειμονία για νομοθετικό έργο και για να κάνουμε πράξη αυτά τα οποία έχουμε πει ότι θα κάνουμε πράξη. Διότι υπάρχει, έχει γίνει πολιτική αλλαγή, αλλά υπάρχει ένα μνημονιακό πέπλο ρυθμίσεων το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή, σε εξέλιξη και επηρεάζει τη ζωή του ανθρώπου. Να σας το ρωτήσω διαφορετικά. Ποιο θα ήταν αυτό το οποίο θα θέλατε εσείς να νομοθετήσετε και το τραβήξατε πίσω για να μην θεωρηθεί μονομερή ενέργεια? Γιατί μας είπατε, τα κόκκινα δάνεια δεν υπάρχουν. Οι προσλήψεις δεν είναι μονομερής ενέργεια. Τα κόκκινα δάνεια δεν είναι μονομερής ενέργεια. Τι είναι αυτό που θέλατε εσείς να νομοθετήσετε και θεωρείτε μονομερής ενέργεια και δεν θα το κάνετε άμεσα τους πρώτους μήνες? Αυτή τη στιγμή δεν έχει μπει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Σας λέω ότι ταλαιπωρήθηκε το Eurogroup να βγάλει αυτή την απόφαση και μετά από τη δική μας επιμονή υπήρχε μια πάρα πολύ σαφής μετατόπιση. Δεν έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο. Καταρτίζουμε αυτή τη στιγμή μια λίστα με μεταρρυθμίσεις που θα κάνουν πολύ πιο αποτελεσματικό το δημόσιο και ως προς την οργάνωσή του και ως προς την πάταξη της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματικότητά του. Δηλαδή το 751, ας πούμε, ο βασικός μισθός θα ήταν μονομερής ενέργεια. Όχι, δεν θα ήταν μονομερής ενέργεια. Εξηγούμε ότι είναι ζήτημα εσωτερικής νομοθεσίας και δεν επηρεάζει τους δημοσιονομικούς στόχους. Άρα δεν θα ήταν μονομερής ενέργεια. Θα το κάνουμε με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχουν δυσμενείς επιπτώσεις για τους εργαζόμενους. Έχει τοποθετηθεί με πάρα πολύ καθαρό τρόπο πάνω στους κουρλέτες ο αρμόδιος υπουργός. Θα αυξηθεί σταδιακά στο 751 χωρίς να υπάρχει αρνητική εξέλιξη σε σχέση με τις μικρές επιχειρήσεις. Εδώ όμως, τις πρώτες 20 μέρες έχουν περάσει από τα στούντιο αυτά πάρα πολλοί υπουργοί, οι οποίοι με τον ΑΒ τρόπο λένε ότι αυτό θα ισχύσει. Ο κύριος Δρίτσας ότι δεν θα προχωρήσουμε άλλο στην συμφωνία με την Κόσκο. Θα την ξαναδούμε. Και το πιο σημαντικό. Ο κύριος Ρωμανιάς, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Στρατούλης, είπαν ότι δεν θα υπάρχει μείωση ούτε σε υπηκουρικές συντάξεις. Εκεί τίθεται ένα θέμα. Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα στις δεσμεύσεις
που έχει υπογραφεί με τους θεσμούς. Συμφωνούμε. Όχι, διότι αυτή η δέσμευση, ένα λεπτό, ναι, ναι, λέει εφόσον δεν δημιουργεί πρόβλημα στα δημοσιονομικά. Κατά συνέπεια, ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Ωραία. Προφανώς. Ο κύριος Ρωμανιάς μας είπε, γενικός γραμματέας, ναι, ότι αυτές οι περίπου αυτά τα οποία προτείνονται είναι της τάξης του 2,5 δις, 3 δις. Αυτά είναι χρήματα και δημιουργούνται ζητήματα. Πώς θα περάσουν αυτά τώρα με τη συμφωνία αυτή? Καταρχήν θέλω να σας πω το εξής, ότι υπάρχει ένα κεκτημένο, το κεκτημένο το ότι δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κυνηγάμε εξωπραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα και αυτό επιτρέπει να υπάρξει ένας δημοσιονομικός χώρος για να ασκήσει πολιτική. Το δεύτερο, θα το δούμε, πού θα κάτσει η μπίλια κατά το κοινό λεγόμενο για το πρωτογενές πλεόνασμα. Υπάρχει ένα κεκτημένο ακόμα ότι είμαστε πολύ πίσω στα έσοδα. Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα. Εδώ, ξέρετε, μου δίνετε την ευκαιρία. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή επισήμανση με την εξής έννοια, διότι και εδώ θα το πω και αυτοκριτικά για την δική μας την παράταξη, ότι πολλές φορές μέσα στα χρόνια του μνημονίου είχαμε μια τάση να τα ρίχνουμε πάρα πολύ στην Τρόικα, χωρίς να κοιτάμε, ας πούμε, και τις αδυναμίες του δικού μας πολιτικού συστήματος και της οικονομίας μας. Εάν έχεις ένα κενό 4 ή 5 δις, ας πούμε, στα έσοδα, είτε υπάρχει τρόικα είτε δεν υπάρχει, κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να μην κάνεις κάτι, έτσι, είτε είσαι μέσα στο ευρώ είτε έξω από το ευρώ. Έχει τονίσει συνέχεια ο κύριος Τσίπρας ότι δεν θα υπάρχουν ισολογισμοί. Άρα λοιπόν εδώ πέρα, επαναλαμβάνω, για να υποβοηθήσουμε, ας πούμε, και να αναβαθμίσουμε και την ποιότητα του διαλόγου μεταξύ μας τα πολιτικά κόμματα και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, θα πρέπει αυτά τα πράγματα να ξεχωρίζουμε. Οι δυνατότητες της συλλογής των φόρων και της επανακίνησης της οικονομίας είναι και αυτές που θα καθορίσουν και τις δυνατότητες να ασκήσεις την πολιτική σου. Η στρατηγική κατεύθυνση είναι σαφής όμως και απαρέγκλητη και νομίζω ότι δεν έχει ξαναυπάρξει κυβέρνηση η οποία ως αξιωματική αντιπολίτευση να έχει τόσο χαμηλά τον πύχη σε σχέση με τα λεγόμενα ταξίματα, έτσι, και με το τι υπόσχεται ότι μπορεί να κάνει. Είπαμε και προεκλογικά ότι δεν θα βάλουμε στο τραπέζι αυτά που θα θέλαμε, θα βάλουμε στο τραπέζι αυτά που μπορούμε. Θα έρθουμε λίγο στα και θα θέλαμε να εκπλήξουμε λίγο θετικά, δηλαδή να αποδειχθεί ότι μπορούμε περισσότερα από αυτά που. Θα έρθουμε στα θέματα της φορολογίας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, μια που είμαστε σε αυτό το σημείο, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος θα καταργηθεί? Η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος νομίζω είναι μια καταστροφική ρήτρα και θα πρέπει στην ολοκλήρωση αυτή τη τετράμινη διαδικασία να φύγει. Δηλαδή, σηματοδοτεί στην ολοκλήρωση της στο τετράμινο, δεν είναι. Προφανώς. Αυτή, για να ξεκαθαρίσω, έτσι, παρένθεση. Δεν τελείωσε η διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση ξεκινάει. Ναι, ναι, ναι. Και λέω, επειδή άκουσα πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα για τις ασάφειες του κειμένου του Eurogroup. Μην ξεφύγετε από αυτό. Πείτε μας όμως. Θα σας πω. Για τη ρήτρα και μετά. Ωραία, θα πω για τη ρήτρα. Η ρήτρα, κατά τη γνώμη μου, η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος είναι μια καταστροφική επιλογή και είναι μια ρήτρα η οποία, θα σας έλεγα, επιβάλλει ένα άλλο τύπο κοινωνικό μοντέλο. Δηλαδή, επιβάλλει την απόσυρση του δημοσίου από τη στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος. Αυτό δεν είναι μια δευτερεύουσα επιλογή η οποία μπορεί και πρέπει να γίνει με όρους τρέχουσας διαχείρισης, στα οικονομικά του έτους ή ξέρω εγώ, κάτσε να μην ξεφύγει στο τρίμηνο. Εδώ είναι μια δομική αλλαγή για το πώς έχουμε αποφασίσει να οργανωθούμε ως κοινωνία. Είναι νόμος. Δηλαδή, βεβαίως, μα οι νόμοι με νόμους αλλάζουν, κύριε Αναγνωστάκη, μην ανησυχείτε. Δηλαδή, εδώ θα αποφασίσουμε εάν η στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος είναι κάτι που μας αφορά όλους. Είτε αυτούς που έχουν ένα κομπόδεμα στην άκρη, είτε αυτούς που δεν έχουν τίποτα. Αυτό, η απόσυρση του δημοσίου από το ασφαλιστικό δεν γίνεται σε 4 μήνες ούτε σε 2 χρόνια. Δεν είναι. Η απόσυρση του δημοσίου από το ασφαλιστικό σύστημα έγινε με τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή με τη δέσμευση ότι το δημόσιο δεν θα μπορεί από δικούς του πόρους να στηρίζει τη συντάξη. Εσείς τι λέτε τώρα? Εμείς δηλαδή λέμε το εξής, προσέξτε. Ότι γιατί μέσα εδώ το ασφαλιστικό. Τι θα γίνει? Λέμε ότι αυτή η ρήτρα θα πρέπει να φύγει από το τραπέζι. Προσέξτε να δείτε όμως, για να γιατρευτεί το ασφαλιστικό μας σύστημα, επειδή είμαστε μια οικονομία η οποία έχει υψηλή ενεργεία και έχει και εισπρακτικό μηχανισμό, ο οποίος έχει τα γνωστά προβλήματα που έχει, το βάρος πρέπει να πέσει αυτή τη στιγμή βεβαίως στη μείωση της ανεργίας, η οποία δεν θα έρθει με δραματικά, έτσι, ας πούμε, εντυπωσιακούς ρυθμούς. Ποτέ ιστορικά δεν έχει γίνει αυτό και το γνωρίζουμε άπαντες. Πρέπει να ρίξουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στην αποκατάσταση των αποθεματικών και της περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, ούτως ώστε να δημιουργηθούν χρηματορροές που θα στηρίξουν τις υποχρεώσεις. Κύριε Παπά, διαβάσαμε εδώ ότι σε αυτούς τους 2 μήνες θα υπάρχει όλη η διαδικασία συμφωνία μέχρι όπου τέλος Απριλίου. Συγγνώμη, να πω κάτι για την ασάφεια των κειμένων που ξεκίνησε. Όχι, θα το πείτε με βάση. Θα το πούμε σε αυτήν. Και δεν είδα πουθενά τι θα γίνει με τα χρήματα τα οποία χρωστάει η ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές μέσα στον Μάρτιο. Δεν είδα καμία ρύθμιση σχετικά με αυτό.
Δηλαδή εκεί υπάρχει ένα κενό. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Τα κείμενα αυτά, τι θα γίνει με τα χρωστούμενα? Τα χρωστούμενα, εμείς έχουμε μια καθαρή θέση. Η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί ότι το χρέος δεν είναι βιώσιμο και θα πρέπει να υπάρξει μια διαχείρισή του. Αλλά άλλο χαρτί δεν είναι. Όχι, προσέξτε να δείτε τώρα. Προσέξτε να δείτε. Δηλώνουμε ότι τις συμφωνημένες υποχρεώσεις θα τις στηρίσουμε. Μάλιστα. Στο ακέραιο. Δεν απέχουμε από τη θέση ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και επίσης δηλώνουμε ευθασώς ότι επανέρχεται το ζήτημα της βιωσιμότητας του χρέους. Είναι αυτό που προεκλογικά λέγαμε, δεν θα κάνουμε μονομερείς ενέργειες εκτός αν αναγκαστούμε. Αυτό το πράγμα νομίζω αποτυπώνεται και είναι απολύτως συμβατό με αυτή τη διατύπωση και θα σας έλεγα το ότι χρέος είναι στο τραπέζι, έλεγα, δηλαδή λέτε εσείς. Απολύτως. Απολύτως είναι αυτό το τραπέζι και είναι. Αυτό και είναι. Υπογράψατε ότι εμείς το ακέραιο θα πληρώσουμε αυτό, ακριβώς, και για το χρέος μας. Όχι μόνο, κύριε, για τα επιτόκια. Αυτό ακριβώς σημαίνει ότι δεν θα κινηθούμε μονομερώς. Δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε τη βιωσιμότητά του. Αντίθετα, θα σας έλεγα ότι η βιωσιμότητα του χρέους στις διατυπώσεις του Eurogroup, και σας καλώ να το δείτε, επερωτάται. Διότι στη βάση της βιωσιμότητάς του, όπου θα ξαναγίνει μια μελέτη, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ξαναδούμε το θέμα της βιωσιμότητας, σημαίνει ότι έχουμε πάλι ένα ερωτηματικό. Πού λέει ότι θα έχει να γίνει μελέτη? Το λέει ότι στη βάση της αξιολόγησης για τη βιωσιμότητα του χρέους. Άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ότι θα γίνονται διάφορα swank. Θα κάνουμε με ένα έξυπνο τρόπο, λέει. Έτσι δεν είπε? Βεβαίως. Είπε ο κύριος Βαρουφάκης καθαρά. Swap, ότι θα κάνουμε μια απομείωση του χρέους. Swap. Ότι θα κάνουμε μια απομείωση, έξυπνη απομείωση του χρέους. Και εκεί κατάλαβα ότι δεν το έχω ακούσει πουθενά στην προεκλογική σας εκδοχή ότι θα κάνουμε μια έξυπνη απομείωση του χρέους. Επανέρχομαι. Θυμάμαι ότι το βασικό ήταν ότι εμείς δεν διαπραγματευόμαστε για την πιστωτική γραμμή στήριξης. Πήγαμε στην αλλά πάμε σε μια διαπραγμάτευση και βάζουμε από την αρχή και το χρέος μέσα. Μην ξύνετε πληγές τώρα για την πιστωτική γραμμή. Τώρα αυτό όχι, και άλλο σας λέω. Ότι πάμε συνολικά σε μια διαπραγμάτευση που συνολική, είναι και το χρέος ακριβώς, μέσα. Συνολική αυτό δεν φαίνεται. Αυτό σας λένε. Ακριβώς φαίνεται. Ακριβώς αυτό φαίνεται, λέω. Και μάλιστα με τρόπο καθαρό. Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφής. Είμαστε συμβατοί με αυτό που λέγαμε προεκλογικά, ότι δεν θα κάνουμε μορωμένες ενέργειες. Το ζήτημα του χρέους παραμένει ανοιχτό. 2015 με 2020, μεγάλες χώρες θα αναγκαστούν να συζητήσουν το ζήτημα του χρέους. Γνωρίζουν άπαντες ότι η Ελλάδα από αυτό, από αυτή τη συζήτηση δεν θα απέχει. Και δεν θα απέχει. Αλλά το χρέος είναι σε βάθος τετραετίας αυτό. Όχι, μα, το χρέος, γιατί πίστευε κανείς ότι σε τρεις μήνες θα λύσουμε το θέμα αυτό. Όχι, διότι σωστό είναι. Άκουσα αυτό και κριτικές. Σωστό ότι είναι. Ότι είμαστε, λέει, συμβατοί με το Σύμφωνο Σταθερότητας. Ευχαριστώ ευθέως πάρα πολύ. Θέλετε να σα απαντήσω. Πολλοί βουλευτές σας το πιστεύανε. Συγγνώμη. Πολλοί βουλευτές σας το πιστεύανε. Ποιο? Ότι θα πάμε να βάλουμε το χρέος με το καλημέρα. Μα το βάλαμε το χρέος με το καλημέρα. Βεβαίως. Να απαντήσουμε κι αλλιώς ευθέως. Βεβαίως. Πολλοί κόσμος περίμενε ότι θα σκιστεί το μνημόνιο. Δεν είπαμε σκίσιμο, άλλοι λέγανε. Για άλλοι μιλάγανε σκισίματα. Λοιπόν, εμείς είπαμε ότι είναι μια πάρα πολύ επίπονη διαδικασία. Τώρα φτάσαμε, το λέτε. Τώρα φτάσαμε, το λέτε μισό λεπτό. Είπαμε για τους 400. Προεκλογικά τον τελευταίο μήνα το λέγατε. Είπαμε και για τους 400 εφαρμοστικούς νόμους, κύριε Αναγνωστάκη και κύριε Χασαπόπουλε. Είπαμε ότι θα είναι μια διαδικασία δύσκολη. Και στις 20-25 μέρες που είμαστε κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, έχουμε και την τελευταία εκμάδα σωστό των δυνάμεών μας αφιερώσει στο να αποφύγουμε αυτό τον σκόπελο, ο οποίος μάθαμε και από πρώτο χέρι πλέον στις επαφές μας με τους εταίρους ότι ήταν μια μεθόδευση. Ναι, σε αυτό επιμένετε συνέχεια. Επιμένω, δηλαδή, επιμένω, αυτό εμφανίστηκε από τον κύριο Βαρουφάκη στην Παρασκευή το βράδυ. Επιμένουμε. Μέχρι το τώρα το δεν είπε, υπήρχε τόσο έντονο. Το είπε και στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Το είπε και στη Βουλή. Το είπε και στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Διευκρίνηση, Υπουργέ. Επειδή δεν θέλω να το αφήσουμε στη μέση, είχε έρθει εδώ ο κύριος Ρωμανιάς και ο κύριος Στρατούλης και λένε ότι από 1η-1η του 2015, σας το λέω γιατί είναι και πρωί Κυριακή και μας λέει και πολλοί κόσμος, ό,τι μειώσεις συντάξεων είχαν αποφασιστεί να γίνουν από τους προηγούμενους νόμους, από 1η-1η του 2015 δεν θα ισχύουν. Αυτό θα γίνει. Βεβαίως. Πότε? Τι εννοείται? Τι εννοείται? Εννοούμε ότι τέλος σημειώσεις σε μισθούς και συντάξεις. Α, τέλος σημειώσεις από εδώ και μπρος. Μισό λεπτό. Ναι, προσέξτε να δείτε. Και μισθούς και συντάξεις κύριες ή όχι? Μια στιγμή, ρε παιδί μου, μια στιγμή μην τα βάζεις. Η κυβέρνηση. Από 1η-1η-15 θα υπάρχουν άνθρωποι που θα μειωθούν οι συντάξεις τους. Όχι, είπαμε. Θα παγώσει. Βεβαίως. Τέλος μείωση μισθών και συντάξεων παγώνει και με την απόφαση του Eurogroup. Και αυτά που είχαν ψηφιστεί. Και αυτά που είχαν ψηφιστεί, προφανώς. Δηλαδή, πώς θα γίνει, δηλαδή. Αν ξεκινήσουμε τώρα να συνεχίζουμε το καθοδικό σπιράλ, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσουμε κανέναν, έτσι δεν είναι? Οι υπουργοί σας τα είπαμε, γι' αυτό σας το ρωτάμε. Τα επιβεβαιώνουμε.
Τα επιβεβαιώνετε. Αυτά οι Τρόικα θα σας αφήσουν να τα περάσετε. Σας εξήγησα και σας είπα ότι μπαίνουμε σε μια διαδικασία καθημερινής μάχης. Τίποτα δεν έχει κρυθεί αυτή τη στιγμή. Και αυτό θα έλεγα ότι πρώτοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε με την εντολή του λαού τη βασική ευθύνη να το συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε τι, ότι ξεκινάει μια διαδικασία στην οποία κάθε εκατοστό εδάφους, κάθε μέτρο εδάφους θα πρέπει να κερδιθεί με κόπο. Γιατί εγώ νόμιζα ότι αυτό δεν θα γίνεται. Τι εννοείτε. Από την προεκλογική έτσι εκδοχή του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί νόμιζα ότι αυτό δεν θα γίνεται. Ότι θα έχουμε την εθνική μας ανεξαρτησία. Ότι δεν θα ρωτάμε, τους θεσμούς να μην λέω εγώ την Τρόικα. Την έχουμε και το αποδείξαμε. Στο θέμα της ερώτησης των θεσμών νομίζω απάντησα πριν. Αλλά για την εθνική μας ανεξαρτησία, την αξιοπρέπειά μας και για το αν η Ελλάδα έχει φωνή. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι έγιναν δύο Eurogroup. Εντάξει, και η απόφαση δεν βγήκε είπαμε, επειδή η Ελλάδα... Το είπαμε συνέχεια, ναι, τώρα. Απλώς επειδή εσείς έρχεστε στις 9 με 10, ρωτάμε άλλα γιατί αυτά είναι αυτονόητα, ενώ πιο πρωί ρωτάμε άλλα γιατί δεν είναι αυτονόητα. Το είπαμε αυτό. Και βέβαια, έχει, η εκπομπή σας έχει παράδοση στο να βγάζει ειδήσεις πάντως. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης πρέπει να πείτε μια κουβέντα για όλες αυτές τις απόψεις που ακούγονται από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν όλο και περισσότερα στελέχη. Εγώ διάβαζα χθες τον κύριο Λαφαζάνη στα Νέα, υπουργός κορυφαίος. Αλλά και άλλα στελέχη, τα οποία λένε τι γίνεται με το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και ότι η κυβέρνηση πρέπει να κρατήσει τη διαπραγμάτευση και να επιβάλλει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Αυτό πρέπει να είναι το στίγμα της. Για πείτε μου που έχουμε φύγει από αυτό. Έχουμε πει ότι το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης είναι η πρώτη προτεραιότητα. Έχουμε πει και αλίμονο αν δεν μπορέσουμε να βρούμε 300-400 εκατομμύρια μέσα στο τετράμινο για να το εφαρμόσουμε. Έχουμε πει ότι το θέμα των εργασιακών σχέσεων θα το ρυθμίσουμε, αποτελεί θέμα εσωτερικής πολιτικής και έχουμε βάλει μπροστά και το θέμα των κόκκινων δανείων και των εξυπρόθεσμων. Θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή το σχολίασα χθες και το σχολίασα ως πολύ θετικό, ο κύριος Ακελαρίδης είπε εδώ σε εμάς ότι στο θέμα της Θεσσαλονίκης έχουμε κάνει μια υποχώρηση. Και το είπα, σας τιμάει αυτό που λέτε, γιατί δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο που σας ψήφισε. Σας τιμάει δηλαδή να αναγνωριστεί. Ναι, την είδα ακριβώς και είπε ο Γαβρίλος Αγγελαρίδης ότι αφορά τα μέτρα τα οποία μέσα στον χρόνο θα εξελιχθούν. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι προφανές, το καταλαβαίνει νομίζω και ο κόσμος. Και έκανα πατσί, τιμάει, γιατί έτσι χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης, κυρίως από την αριστερά, που λέει ας πούμε ότι δεν θα κάνουμε το κρέας ψάρι. Το είπε και ο κ. Αγγελαρίδης. Ο λαός μας, και θα ήθελα να παραπέμψω στη χθεσινή παρέμβαση του Πρωθυπουργού, ο λαός μας έχει κουραστεί να τους σερβίρουν θριάμβους και να βιώνει πανολεθρίες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα από εμάς δεν θα το δουν. Εμείς θα μιλήσουμε έντιμα και ανοιχτά και για τους συμβιβασμούς και για τα περπατήματα και για τα σταματήματα. Δεν θα υπάρχει κλίμα ότι ίσα και τους φάγαμε και άντε γίναμε υπερδύναμοι. Τέτοιο πράγμα δεν θα υπάρχει. Κουγκί. Ούτε θα υπάρχει κλίμα, ούτε κουγκί. Θα... το κούγκι ήταν μια ηρωική πράξη αυτοθυσίας. Έτσι. Αλλά νομίζω, έτσι για να μην μασίσω τα λόγια μου, ότι αντιλήφθησαν και οι εταίροι μας ότι αυτό που δεν υπήρχε περίπτωση υπό οποιασδήποτε συνθήκες να γίνει είναι να ταπεινωθεί και να ξεφτυλιστεί η ελληνική δημοκρατία. Αυτό το αντιλήφθηκαν όλοι από πολύ νωρίς. Θεωρώ ότι είναι βήμα όχι για την Ελλάδα αλλά για την Ευρώπη συνολικά. Δηλαδή στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα πολιτικό δεδικασμένο ότι αν έχεις μια καινούρια κυβέρνηση με διαφορετικό πρόγραμμα, αυτή η δίσκαμπτη δομή, η πολύ αργή δομή η ευρωπαϊκή, υποχρεούται να κάτσει κάτω και να συζητήσει το πώς θα περάσει από τη μία φάση στην άλλη. Ήταν καλός αυτό. Ήταν καλός αυτό, γιατί ήταν το πρώτο πράγμα που έθεσε. Και σε άλλα ήταν καλός. Φοβάστε, τώρα με το χέρι στην καρδιά, επειδή βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει, λέτε, τώρα και θα κλείσει σε 4 μήνες ουσιαστικά. Φοβάστε ότι θα σας αναγκάσουν να πάρετε και κάποιες σκληρές αποφάσεις. Κύριε Γνωστάκη και κύριε Χασαπούπουλε, αυτό που φοβάμαι είναι εμείς να μην είμαστε πολύ αποτελεσματικοί ως προς την συλλογή των φορολογικών εσόδων και ως προς άλλα πράγματα τα οποία έχουμε πει ότι θα κάνουμε, τα οποία δεν έχουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Όχι, ότι θα σας απαιτήσουν σκληρές αποφάσεις, τις οποίες ας πούμε θα αναγκαστείτε να πάρετε. Επανέρχομαι. Λέω. Ότι μην μου απαντάτε ότι φταίει ο κακός μου εαυτός. Όχι. Λέμε δεν έχουμε μέσα, θα δυσκολευτώ. Τα έχουμε ξεχωρίσει προεκλογικά, τα ξεχωρίζουμε και τώρα. Δεν θα φανούν σε 3-4 μήνες. Οι σκληρές αποφάσεις σε αυτό το επίπεδο θα προκύψουν αν προκύψουν. Αν δηλαδή τόσο δεν. Τόσο σύντομα όμως. Εάν μισό λεπτό, δεν είπα ότι θα προκύψουν. Είπα αν προκύψουν. Λέω ότι εάν εμείς δεν είμαστε αποτελεσματικοί στη διθάσφυση των δημόσιων οικονομικών μας ή εάν αποδεχτούμε ένα πλαίσιο το οποίο μας
δεν μας επιτρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, εκεί πέρα θα υπάρξουν προβλήματα. Και γι' αυτό λέμε και προς τους εταίρους ότι το πλαίσιο πρέπει να είναι τέτοιο και η συμφωνία τέτοια που να δίνει τη δυνατότητα στην ελληνική οικονομία να φύγει από την καταστολή, ούτως ώστε και φορολογικά έσοδα να μαζευτούν. Έτσι. Και λέμε και στους εαυτούς μας κάθε μέρα και ελεγχόμεθα και αυτοελεγχόμεθα για να είμαστε αποτελεσματικοί ως προς τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν για να μαζευτούν φορολογικά έσοδα και να αποκτήσει και ο κόσμος μια αίσθηση κοινωνικής δικαιοσύνης. Κύριε Παπά, δεν απαντήσατε στα χρήματα που έχουμε, στα χρήματα που θα πρέπει να δώσουμε τέλος Μαρτίου. Δεν υπάρχει καμία εκδοχή, καμία πρόβλεψη που θα βρεθούν. Τι εννοείται, είναι σαφές, το έχει πει και ο Δημήτρης ο Μάρδας, ο οποίος κάνει εξαιρετική δουλειά. Όχι, εννοώ στα χρήματα που θα δοθούν στους δανειστές. Βεβαίως, με όλες αυτές οι ανάγκες μπορούν να καλυφθούν. Είναι πάρα πολύ μικρές αυτές οι ανάγκες και θα σας έλεγα και είναι και ευτυχή συγκυρία που οι εκλογές γίνανε το Φλεβάρι, διότι μεσολαβεί ένα διάστημα στο οποίο οι δανειακές ανάγκες της χώρας είναι απολύτως διαχειρίσιμες και πάρα πολύ μικρές σχετικά. Για φανταστείτε να είχαμε εκλογές τον Ιούνιο. Σωστά. Και μετά τον Ιούνιο θα γίνει. Φανταστείτε τι θα λέγανε οι αντιπαλοί μας. Θα γίνει νέα συμφωνία. Το ομόλογο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Θα γίνει νέα συμφωνία. Βέβαια, θα γίνει νέα συμφωνία. Θα υπογραφεί νέα συμφωνία. Ναι, βέβαια, φυσικά. Αυτό το είχαμε πει και πριν. Για χρηματοδότηση δηλαδή. Με όρους που θα θέσουν οι θεσμοί. Πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Εντάξει, στα πλαίσια της ευελιξίας. Το ζήτημα. Της μείωσης του προϋπολογισμού. Εάν η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν. Επειδή όλα είναι ζήτημα συσχετισμών, εάν η ελληνική κυβέρνηση έχει λαϊκή απήχηση, τεκμηρίωση, συνέπεια και πολιτικό εκτόπισμα στην Ευρώπη εκείνη τη στιγμή, η συμφωνία που θα υπογραφεί θα είναι καλή. Εάν η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει ούτε τη λαϊκή υποστήριξη, εάν έχει υποπέσει σε λάθη τραγωδίας, εάν έχει αποδεχθεί να δέσει τα χέρια της πιστάγκωνα από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, δεν θα είναι καλό το αποτέλεσμα. Αυτό το καταλαβαίνετε κι εσείς, το καταλαβαίνει και ο κόσμος, το γνωρίζουμε κι εμείς από το πρώτο δευτερόλεπτο. Κύριε Παπά, ήταν χαρά μας που ήταν που ήσασταν μαζί. Και δική μου χαρά. Και ελπίζουμε να έτσι. Να τα ξαναπούμε. Να ξαναβρείτε τον δρόμο. Θα τα ξαναπούμε, αλλά θέλω να πω το εξής. Οι υπουργοί κυρίως είναι για να κάνουν, όχι για να λένε. Σωστά, το ξέρω. Εντάξει. Εμείς πιέζουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.